Η νέα Φυγαλία, γνωστή και ως Ζούρτσα, τα παλιά χρόνια έσφιζε από ζωή με άφθονα νερά, αμπέλια και περιβόλια και μεγάλο παζάρι όπου μαζευόταν πλήθος κόσμου. Αργότερα ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έλεγε «Πάτρα πόλης, Ζούρτσα χωριό» για να τονίσει τη σημασία της. Είναι γνωστό πως πολλές οικογένειες της Ζούρτσας συμμετείχαν στην Επανάσταση του 21. Πολλές φορές η Ζούρτσα αποτέλεσε μάλιστα καταφύγιο των κατοίκων παιδινών περιοχών, της Κυπαρισίας, των Φιλιατρών κλπ. Το Σεπτέμβριο του 1825 η Ζούρτσα πυρπολήθηκε από τους Τουρκοαιγύπτιους του Ιμπραήμ και έγιναν εκεί αρκετές αιματηρές συγκρούσεις με πολλά θύματα. Γενικά πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στην υπόθεση του απελευθερωτικού αγώνα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη νέα Φυγαλία, στην έδρα της Δημοτικής Ενότητος Φυγαλίας του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος αποτελείται από μία δημοτική κοινότητα, τη Ζαχάρο, και 25 τοπικές κοινότητες. Φτάνοντας στη Φυγαλία, η Ζούρτσα, όπως την ξέρουν παλιά, είναι μία από τις πολλές από τις κομοπόλεις της περιοχής μας. Είναι χτισμένη σε 7 κατάφυτους λόφους. Έχει μεγάλη ιστορία, διότι στην περιοχή μας υπήρχαν οικογένειες όπως οι Πιπιλέοι, οι Κλεντέοι, οι Γρηγοριάδες κλπ. Οι οποίοι είχαν ενεργό συμμετοχή στην Επανάσταση του 1821. Ήταν μία από τις κομοπόλεις της περιοχής μας, γνωστή και σεβαστή. Την αγαπούσε πάρα πολύ ο γέρος του Μαρία Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος έλεγε για να τιμήσει την παρουσία της: «Πάτρα, πολιτεία, Ζούρτσα, χώρα». Τόσο πολύ την αγαπούσε που ερχόταν συχνά εδώ και έκανε παρέα με τους αγωνιστάς της εποχής εκείνης. Το 1833, όταν έκανε την πρώτη συγκέντρωση των καπεταναίων, δεν την έκανε πουθενά αλλού στην Πελοπόννησο, αλλά την έκανε στη Ζούρτσα. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου ανατολικά του σημερινού χωριού της Νέας Φυγαλίας βρίσκεται και το ιστορικό μοναστήρι της Ζούρτσας, η κοίμηση της Θεοτόκου της Νέας Φυγαλίας, σε μια τοποθεσία σχετικά απομονωμένη. Ολόκληρη η περιοχή μνημονεύεται στα χρονικά του Δεσποτάτου ότι είχε παρακολουθεί στο μοναστήρι του Βροντοχείου στο Μιστρά με ένα χρυσόβουλο του Ανδρώνικου του Δευτέρου του Παλαιολόγου αμέσως μετά τη νίκη του κατά των Φράγκων το 1321. Χαρακτηριστικό στοιχείο που αποδεικνύει την παλαιότητα της μονής είναι και η αβακωτή διακόσμηση. Πιθανόν να νίκε κάποτε σε κάποιο μοναστήρι, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η χρονολογία κτίσης του μοναστηρίου. Από τυπολογικής και μορφολογικής άποψης, ο ναός διατηρεί πλήθος από στοιχεία της πρώιμης εποχής, κοινά σε μνημεία της πρώτης χιλιετίας και ειδικότερα του 10ου αιώνα. Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, η κατασκευή του τοποθετείται τα τελευταία 25 χρόνια πριν το 1000 μετά Χριστόν. Καταρχάς, να σας καλωσορίσουμε εδώ στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, της κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου, της Νέας Φυγαλίας, της επωνομαζομένης Βόγαλης ή Λιγόβαης. Να είστε καλά με όλη τη συνοδεία σου, κύριε Χρήστο, και να σας πω το εξής όσον αφορά το μοναστήρι, που ήταν παλιά μοναστήρι, γι' αυτό το ονομάζουμε μοναστήρι, όχι ότι τώρα είναι μοναστήρι, τώρα είναι κοιμητηριακός ναός. Ο ναός αυτός, όπως οι αρχαιολόγοι μας έχουν πει και ξέρουμε, είναι του 10ου αιώνος. Πρώτη αναφορά, γραπτή αναφορά για το μοναστήρι εδώ της Παναγίας έχουμε το 1321 επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου του Δευτέρου, που τότε με χρυσόβουλο δικό του έγινε μετόχη της μονής Βροντοχείου στο Μιστρά. Έκτοτε έχουμε άλλη μαρτυρία το 1689 στην απογραφή των Ενετών στη δεύτερη Ενετοκρατία. Επίσης μέχρι το 1834 υπήρχε το μοναστήρι αυτό, λειτουργούσε ως ανδρικό μοναστήρι. Έκτοτε επί Βαβαρών εγκαταλείφθηκε, διότι είχε κάτω των 5 μοναχών. Προσφάτως ανακαινίστηκε με δαπάνες του κυρίου Δαΐκου Γεωργίου, ιατρού, διακεκριμένου ιατρού και καθηγητού της ιατρικής, όπως γνωρίζετε, και αναστηλώθηκε εκ βάθρων
και όπως το βλέπετε σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Να είσαστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους.